Μας πάρουν, να μας βάλουν ένα κεφαλαιακό φόρο, να τα πάρουν πρώτα από τους ανθρώπους και μετά να συζητήσουν αν θα υπάρξει νέα βοήθεια. Όχι να κουρέψουν το χρέος. Να μας πάρουν κιόλας. Αυτό λέει τον Ντελίνκε, κύριε Σασάκη. Μπορώ να σας πω εγώ τι λέει ακριβώς τον Ντελίνκε. Και οι Ολλανδοί φίλοι σας που δεν ψηφίσανε ούτε καν τη βοήθεια στην Ελλάδα όπως τον Ντελίνκε. Οπότε με ποιον θα τα διαπραγματευτείτε αυτά. Να κλείσουμε με αυτό. Συγγνώμη, έβαλα άλλο θέμα, αλλά δεν μπορεί να τα αποφύγει κανείς. Θεώρησε και θεωρεί ότι το κόστος της ελληνικής κρίσης το πληρώνουν δυσανάλογα τα φτωχότερα και μεσαία στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Και ότι στο απειρόβλητο έχουν μείνει τα πλουσιότερα στρώματα και τα πιο ευκατάστατα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Και ταυτόχρονα φυσικά ότι δεν έχουν πάρθει ούτε τα ελάχιστα μέτρα, το οποίο είναι σωστό, αναφορικά με τις καταθέσεις στο εξωτερικό, τη συσσωρευμένο πλούτο ο οποίος έχει μεταφερθεί εκτός χώρας και ούτω καθεξής. Οπότε είναι κατά του κουρέματος και υπέρ ενός κεφαλαιακού φόρου. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο, κυρία Σιμακοπούλου, κυρία Σταθάκη. Ευχαριστώ.